ότι ο τουρισμός, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Οι άνθρωποι του τουρισμού είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή, πολύ πιο άμεση από ότι ο απλός πολίτης με τους επισκέπτες. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, όλων μας, πιστεύω, όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και όλων των θεσμικών παραγόντων του τουρισμού, είναι να ανοίξουμε και φέτος με ασφάλεια, κύριε Δασκαλάκη. Θεωρώ ότι αυτό είναι ο νούμερο ένα στόχος. Πέρα από το ότι θέλουμε να πάμε πολύ καλύτερα από πέρυσι και να ανοίξει και όσο γίνεται πιο έγκαιρα η τουριστική σεζόν, θέλουμε όλοι ως πρώτη προτεραιότητα να ανοίξει με ασφάλεια. Κύριε Φραγκάκη, στη διαδικασία αυτή, θα πρέπει όλοι να κάνουμε και ορισμένες, αν θέλετε, υποχωρήσεις, αν θέλετε, ή ορισμένες εκπτώσεις για αυτά τα οποία θα θέλαμε. Επειδή η Κρήτη έχει ένα ισχυρό brand name και αποτελεί την κινητήριο δύναμη του ελληνικού τουρισμού, θέλω να μου πείτε, το 19, το 20 λέγαμε ότι αν έρθει το 40% των τουριστών του 19 θα ήμασταν ικανοποιημένοι. Με ποιο ποσοστό θα ήσασταν ικανοποιημένος την χρονιά του 2021? Κύριε Δασκαλάκη, αποφεύγω πάντα να κάνω προβλέψεις, ειδικά όσον αφορά τα νούμερα. Θεωρώ ότι θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι εάν η φετινή σεζόν είναι πολύ καλύτερη από την περσινή. Με ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Και το ξαναλέω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στίχημα που θα το κερδίσουμε όλοι μαζί, όπως το κερδίσαμε και πέρυσι. Αλλά πέρυσι πλησιάσαμε το 23% περίπου, το 20-23% περίπου του 2019. Θεωρώ ότι φέτος μπορούμε να πάμε πολύ πολύ καλύτερα εάν όλα εξελιχθούν ομαλά. Υπάρχουν κάποιες αγορές που παρά αυτήν την κατάσταση που βιώνουμε δείχνουν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο που μιλάμε? Κοιτάξτε, εμάς ο στόχος μας είναι σε πρώτη φάση τουλάχιστον οι αγορές της Ευρώπης. Είναι οι παραδοσιακοί μας πελάτες. Άκουσα πριν τον κύριο Σιφάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στη Ρωσία, και η Ρωσία είναι μια χώρα την οποία έχουμε στο στόχο μας. Έθεσε όμως ένα πολύ σημαντικό προβληματισμό ο κύριος Σιφάκης. Έγιναν κάποιες κινήσεις επικοινωνιακά από την Ελλάδα, όμως έχουν παγώσει, και πράγματι, επειδή και εγώ ασχολούμαι με το τουριστικό ρεπορτάζ, το έχω δει. Υπάρχει μια αλλαγή πλεύσης απέναντι στη Ρωσία, κύριε Φραγκάκη? Όταν λέτε αλλαγή πλεύσης, εννοείται προς το θετικό, να φανταστώ, όχι προς το αρνητικό. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί ενδεχομένως? Αν είναι προς το θετικό, είναι ακόμα καλύτερα. Όχι, κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχει πει καθαρά η ελληνική κυβέρνηση διαστόματος και του κυρίου Θεοχάρη και του κυρίου Βαρβιτσιώτη, που μνημόνευσε και ο κύριος Σιφάκης, είναι ουσιαστικά ότι μετά τις 14 Μαΐου, που είναι και η επίσημη ημερομηνία ανοίγματος του ελληνικού τουρισμού, η Ελλάδα θα δεχτεί όσους είναι εμβολιασμένοι με το ρωσικό εμβόλιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Επίσης θα μπορούν να έρχονται Ρώσοι επισκέπτες. Κάτι που δεν το αποδέχεται πολλές χώρες της Ευρώπης αυτό, και είναι πολύ σημαντική αυτή η κίνηση από την Ελλάδα. Εμείς το έχουμε πει ξεκάθαρα και επίσημα. Κατά συνέπεια θα το εφαρμόσουμε ακριβώς. Επίσης έχουμε πει ότι θα αυξηθεί το πλαφόν που ίσχυσε πέρυσι για τους Ρώσους επισκέπτες προς τη χώρα μας. Θα αυξηθεί κατά πολύ, και αυτό μένει να αποφασιστεί εντός του μήνα. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά, και στην έκθεση, ξέρετε, τη ΜΙΤ που έγινε πριν από περίπου 2,5 εβδομάδες, είχαμε πολύ καλά μηνύματα. Προφανώς θέλουμε να ανοίξουμε τη ρωσική αγορά, να πάμε καλύτερα στη ρωσική αγορά από ό,τι πέρυσι, που πέρυσι δεν τα πήγαμε καθόλου καλά, για πάρα πολλούς λόγους. Για να σας αποδεσμεύσω, επειδή σας κρατάω ήδη παραπάνω και περιμένατε και αρκετά, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχει μια υποχρέωση, θέλω να μου πείτε Γερμανία-Βρετανία πώς κινούνται αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, κύριε Σιφάκη, πολύ γρήγορα, βεβαίως. Κύριε Φραγκάκη, είπατε για πλαφόν. Το πλαφόν, εμείς από ό,τι γνωρίζουμε, από 500 έγινε 4.000, αλλά μέχρι τις 13 Μαΐου. Υπάρχει πλαφόν και από 14 Μαΐου. Εννοείται. Μετά τις 14 Μαΐου, ναι. Ναι. Αυτό κύριε Σιφάκη θα γίνει σταδιακά. Τι εννοείται, κύριε Φραγκάκη, γιατί αυτό είναι καινούριο. Όχι. Να μην παρεξηγηθώ. Είπα ότι 14 Μαΐου είναι το ορόσημο ανοίγματος του ελληνικού τουρισμού. Το γνωρίζετε. Χωρίς πλαφόν. Ανοίγματος. Από εκεί και πέρα, όσοι είναι εμβολιασμένοι. Και 472 ώρων. Και αντισώματα. Ναι, θα έρχονται στη χώρα μας. Okay. Ναι, και αντισώματα θα έρχονται. Ό,τι ισχύει, δηλαδή. Ωραία. Το νομίζω ότι. Ψηφιακό πιστοποιητικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κέρια η παρέμβαση του κυρίου Σιφάκη, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γερμανία, Βρετανία, πολύ γρήγορα, κύριε Φραγκάκη.
Κοιτάξτε, πολύ σημαντικές αγορές για μας, προφανώς. Τις δουλεύουμε και τις δύο. Η Μεγάλη Βρετανία παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες, όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα ο Μπόρις Τζόνσον έδωσε μια παράταση στην απόφαση την οποία θα λάβει η κυβέρνησή του από τις 12, για τις 12 Απριλίου. Πια εύχομαι το 17 Μαΐου να ισχύσει για τους Βρετανούς και να μπορούν μετά τις 17 Μαΐου να έρχονται ελεύθερα στα ταξίδια στο εξωτερικό.